μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εδώ σαν νησί είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας που έχει το νησί μας σε σχέση με γειτονικά νησιά. Και όταν λέω γειτονικά νησιά, εννοώ το μητροπολιτικό νησί που ανήκει στην περιφέρειά μας, τη Σάμος. Η Σάμος έχει χαμηλότερο ΦΠΑ από ό,τι η Λαρέα. Εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση το ΦΠΑ να συνδεθεί με τη ΦΠΑ. Δηλαδή, το μειωμένο ΦΠΑ να μην το έχουν τα πέντε προσφυγικά νησιά, αλλά να το έχουν πέντε εδώ των νησιών αυτών, προκειμένου να ενταχθούν μέσα και περιφερειακά νησιά όπω η Καρία, η Φόρνη, τα Ψαρά, οι Ινούσε, που είναι ουσιαστικά γειτονικά νησιά και εξαρτούνται το εμπόριο από τα μητροπολιτικά νησιά. Με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου και το θέμα του ΦΠΑ όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Νόμο και ότι έχει συνδεθεί με την προσφυγικότητα. Και μπαίνει και ένας άλλος παράμετρος, είναι η σκεπτικότητα. Δεύτερο πρόβλημα που έχουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας του νησιού μας είναι οι τιμές των εισιτηρίων. Οι τιμές των εισιτηρίων, και δεν αναφέρουμε στα εισιτήρια των καριωτών που με τον σκεπτικό ισοδύναμο βελτιώνεται, εννοώ τα εισιτήρια που έρχονται οι τουρίστες από την Αθήνα. Τείνουν να εξομοιωθούν τα καράβια με τα αεροπλάνα. Πάνω κάτω οι τιμές είναι το ίδιο. Οι τιμές στα φορτηγά είναι ότι διπλάσεις από ό,τι είναι στην Κυκλάδα. Δεύτερο θέμα που έχουμε σαν νησί είναι η επέκταση, η βελτίωση του αεροδρομίου μας. Το αεροδρόμιο θα πρέπει να δέχεται διεθνές πτήσεις, είναι ένα δέκατο τσάρτερ, προκειμένου να μπορεί να γίνει και πλήρη στόχο. Είναι κομική σημασία για το νησί, γιατί είναι ένα ανταγωνιστικό εντάξει για τον τουρισμό, να μπορεί να ανταγωνιστούμε κατευθείαν τουριστικές ροές από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι είναι από τα πλέον προτεραιότητες του νησιού μας. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η Λουτρόπολη στην Ικαρία. Η Λουτρόπολη μας θα πρέπει να δοθεί κίνητρα, είτε αυτό λέγεται Πανέα, είτε λέγεται Τρίξη, προκειμένου να τις εξυγχρονίσουμε και ξαναβαθμίσουμε. Κυοφορείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί προς τη σωστή κατεύθυνση να κατευθύνει τις ιαβαστικές πηγές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας δοθεί και δυνατότητα, σαν νησί, σαν Δήμο Ικαρίας, να τις εξυγχρονίσουμε και να τις δουλέψουμε εμείς.